μπορώ να σας μεταφέρω ότι μου έχει μεταφερθεί κάτι τέτοιο, διότι δεν έχει γίνει καμία απολύτως συνεννόηση. Ήταν να βρεθούμε με τον δικηγόρο της κυρίας Παπαρίζου χτες. Mm-hmm. Και από ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν τα καταφέραμε. Δεν απαραίτητα όμως μια δικαστική εξέλιξη αυτή. Δηλαδή, μπορεί η κυρία Λένα Παπαρίζου να έχει την πρόταση να το κάνει και καταλαβαίνετε ότι αυτό μόνο θετικό φαίνεται. Όχι, απολύτως θετικό, αλλά να σας πω κάτι. Είναι και το αυτονόητο, διότι το σπίτι ανήκει και στους δύο, έτσι. Δηλαδή, προφανώς για να το πουλήσουν η κυρία Παπαρίζου πρέπει να συμφωνήσει και ο κύριος Μαυρίδης. Για να το πουλήσει ο κύριος Μαυρίδης πρέπει να συμφωνήσει και η κυρία Παπαρίζου. Το θέμα είναι λοιπόν αν με την πώληση της κατοικίας, διότι δεν σας λέω, δεν σας κρύβω, ίσως σας το δίνω και σαν αποκλειστικό στην εκπομπή σας, ότι οι αγοραστές έχουμε βρει και εμείς. Mm-hmm. Και μάλιστα είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή συνεννόηση για το θέμα της πώλησης. Σε συνεννόηση με την κυρία Παπαρίζου? Δεν έχω προλάβει ακόμα να τα πω στην κυρία Παπαρίζου και στον συνάδελφό μου, στον δικηγόρο της, αλλά σας το δίνω εσάς πρώτο, ότι υπάρχει και από εμάς μια πολύ καλή συνεννόηση για την αγορά του σπιτιού στην Ελλάδα. Λέτε ποσό? Όχι, δεν θα ήθελα αυτό, παιδιά, να το συζητήσουμε, διότι ακόμα δεν έχει καταλήξει συμφωνία σε κάτι συγκεκριμένο. Πάντως, μέχρι τώρα είχαν πολλά παράπονα η πλευρά της Έλληνας Παπαρίζου για τη στάση που έχει δείξει ο Τόνι σε ανθρώπινο επίπεδο. Και το λέω τώρα επειδή έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και δημοσίως, κύριε Καρούζο, επειδή έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Και λένε ότι. Έκανε... Και το ακούσαμε και στην εκπομπή του Πέτρου Κωστόπουλου αυτό. Ο Τόνι άσκησε τα δικαιώματά του, που ήταν να ζητήσει διαχείριση σε μια περίοδο που η εταιρεία έχει υποχρεώσεις και ο ίδιος είχε σταματήσει κάθε επαγγελματική συνεργασία του με την κυρία Παπαρίζου. Τώρα, παράπονα ξεπαράπονα, το θέμα είναι ότι από ό,τι φαίνεται το τέλος θα είναι καλό. Αν λοιπόν υπάρχει πρόθεση της κυρίας Παπαρίζου να τακτοποιηθούν οι οικονομικές εκκρεμότητες απέναντι στον κύριο Μαυρίδη, ο κύριος Μαυρίδης την έχει σαν πρόθεση 10 φορές περισσότερο, μακάρι να φτάσουμε σε ένα επίπεδο. Είστε επιφυλακτικός, ακούγεστε διστακτικός, δεν το πιστεύετε πάρα πολύ αυτό? Κοιτάξτε, εγώ θα πιστέψω όταν έρθει ένα χαρτί επίσημο στο γραφείο μου ή μια συνεννόηση από τον δικηγόρο που έχει και με τον οποίο μιλάμε. Από εκεί και πέρα λοιπόν το ζήτημα ήδη έχει πάει σε ένα επίπεδο θεσμικό που είναι αυτό της διαιτησίας. Ναι. Εμείς ήδη έχουμε ετοιμάσει την αίτηση, όπως ξέρετε, και τη στείλαμε για να οριστεί η διαιτητής. Μακάρι να χρειαστεί να μην τα συνεχίσουμε. Οπότε εκ των πραγμάτων εδώ είμαστε να τα δούμε. Εγώ είμαι πάρα πολύ θετικός και μακάρι η αισιοδοξία δική σας, όπως τη μεταφέρετε, να είναι και στην πράξη. Σκέφτεστε ότι θέλει να κερδίσει χρόνο η κυρία Παπαρίζου με αυτό? Δεν νομίζω να υπάρχει θέμα χρόνου, διότι εδώ τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Το σπίτι είναι 50-50. Θα πρέπει να δούμε ποιος το κρατάει. Αν δεν το κρατάει, βεβαίως το πουλάνε. Και από εκεί και πέρα το τίμημα ποιος θα κρατήσει. Σε περίπτωση που το κρατήσει κάποιος από τους δύο, ο άλλος πώς διεκδικεί το μερίδιο που του αντιστοιχεί από την αντικειμενική αξία του σπιτιού? Σωστή ερώτησή σας, αλλά τις θέσεις κυρίας Παπαρίζου επί του θέματος δεν τις έχω, δεν τις ξέρω. Mm-hmm. Δεν έχει βρεθεί, αυτό είναι το πρόβλημα, αγαπητοί φίλοι. Δεν έχει δοθεί μια ευκαιρία να κάτσουμε να τα συζητήσουμε. Κάτι που το ζητούσε ο Τόνι, η κυρία Παπαρίζου ήταν στη Σουηδία, μπορεί να έχει και το δίκιο της. Το θέμα είναι τώρα στην Ελλάδα και δυο τους, ευχαρίστως και αύριο να βρεθούμε, να τα λέγαμε. Τηλεφωνικά οι δυο τους τα έχουν πει? Όχι, όχι, δεν υπάρχει καμία απολύτως επικοινωνία. Πάντως για να έχετε μπει στη διαδικασία να αναζητηθεί ο αγοραστής του σπιτιού, προφανώς ξέρετε ότι συμφωνούν και οι δύο, έτσι δεν είναι? Υπάρχει έστω αυτή η συνεννόηση? Εμείς καταρχήν δεν θα ήμασταν αντίθετοι. Εμείς δεν θα ήμασταν αντίθετοι στην πώληση του σπιτιού. Το θέμα είναι ότι οι εκκρεμότητες που υπάρχουν οικονομικές δεν αφορούν μόνο στο σπίτι, αφορούν και στη συμμετοχή του κυρίου Μαυρίδη στην εταιρεία. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Εξάλλου το έχουμε πει από την αρχή. Δύο είναι τα επίπεδα. Το τι θα γίνει με το σπίτι και το δάνειο και το τι θα γίνει με τις αξιώσεις που είχε ο κύριος Μαυρίδης από την επαγγελματική συνεργασία με την κυρία Παπαρίζου. Νομίζω ότι θα είναι μια καλή αρχή. Πάντως να ξεκινήσουμε από το σπίτι. Μάλιστα.